Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διπλή επίθεση αυτοκτονία σημειώθηκε το μεσημέρι στην πρωτεύουσα της Τινησίας. Δύο βομβιστές ανατίναξαν τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένοι, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας αστυνομικός και να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ο πρώτος καμικάζι έβαλε στόχο αστυνομική περίπολο, ενώ λίγο αργότερα ένας δεύτερος ανατίναξε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος κοντά σε σταθμό της αστυνομίας. Με απροκάλυπτο τρόπο επανήλθε ο Ταγί Περντογάν στις ομές τουρκικές διεκδικήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, ζητώντας να υπάρξει συνεκμετάλλευση του φυσικού αερίου προς όφελος και των Τουρκοκυπρίων. Η δήλωση ήρθε λίγο μετά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Τουρκίας στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στην οποία ο Χουλουσί Ακάρ έφτασε στο σημείο να μιλήσει μέχρι και για ελληνικές προκλήσεις στο Αιγαίο. «Δεν θέλουμε εντάσεις, αλλά δεν υποχωρούμε στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», διεμήνυσε ο Ευάγγελος Αποστολάκης. «Είμαστε χώρα διαλόγου, αλλά και έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας μήνυμα προς την Τουρκία, την οποία ωστόσο δεν κατονόμασε, στο χαιρετισμό του κατά την τελετή υπογραφή σύμβασης για την εκμετάλλευση των θαλάσσιων οικοπαίδων νότια της Κρήτης. Η σημερινή ημέρα έχει μια ιδιαίτερη συμβολική και ιστορική αξία, καθώς η Ελλάδα κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για να αξιοποιήσει τον ορυκτό της πλούτο, είπε ο Πρωθυπουργός, και πρόσθεσε εκτός από ενεργειακός κόμβος, η Ελλάδα μετατρέπεται σε χώρα παραγωγής ενέργειας. Την εκτίμηση ότι μετά την 7η Ιουλίου θα κλείσει ένας κύκλος δεκαετούς Οδύσσειας, εξέφρασε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την κρισιμότητα των εκλογών και εκτίμησε ότι θα υπάρξει μαζική συμμετοχή, παρότι αναγνώρισε ότι υπάρχει σχετική χαλάρωση λόγω καλοκαιριού, αλλά και των ευρωεκλογών που προηγήθηκαν. Ερωτηθείς για τη δήλωση Τσίπρα ότι δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα με την αριστερά, απάντησε ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όμως, όπως είπε, νομίζει ότι θα μπει σε περιπέτειες. Με περιοδίες, ομιλίες και συνεντεύξεις συνεχίζουν την προεκλογική τους εκστρατεία και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Η Φόφη Γεννηματά από τη Θεσσαλονίκη κάλεσε τους πολίτες να αναδείξουν το κίνημα αλλαγής σε ρυθμιστικό παράγοντα. Ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τη Λάρισα τόνισε πως μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπορεί να αντιμετωπίσει τα σχέδια της κυβέρνησης που θα προκύψει από τις εκλογές. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Νεράκη στο Λαύριο, πολύ κοντά στην ελληνική βιομηχανία όπλων. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, ξηρά χόρτα και σκουπίδια, ενώ στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες οικίες, οι οποίες ωστόσο δεν κινδυνεύουν άμεσα. Προληπτικά αποφασίστηκε η εκένωση δομής φιλοξενίας μεταναστών εξαιτίας των πυκνών καπνών. Θερμοκρασίες ρεκόρ εξακολουθούν να σαρώνουν την Ευρώπη, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα, λιώνει άσφαλτος και λυγίζουν οι σιδηροδρομικές γραμμές ακόμη και σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Δεκάδες είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα στην Ευρώπη. 90 είναι νεκροί στην Πολωνία, 27 στη Λιθουανία, ενώ 3 ήταν νεκροί στη Γαλλία και στη Γερμανία. Στο αποκορύφωμά του θα φτάσει σήμερα την 5η ο καύσωνας με πρωτοφανείς θερμοκρασίες που επηρεάζει την Ευρώπη τα τελευταία 24 ώρα. Η κατάσταση σήμερα αναμένεται να είναι ακόμη χειρότερη, καθιστώντας επικίνδυνο οποιαδήποτε δραστηριότητα. Οι προκαυσίες που έχουμε πάρει για αυτή τη χαλαιόρ d'aujourd'hui, c'est un repas léger, une salade, des pastèques, beaucoup d'eau. Et voilà, on est là pour se rafraîchir. Χθες Τετάρτη, το κύμα καύσωνα έπληξε κυρίως στη Γαλλία, ενώ σήμερα αναμένεται να επεκταθεί στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, ενώ στην Ισπανία δεν αποκλείεται να υπάρξουν θερμοκρασίες ακόμη και στους 45 βαθμούς Κελσίου. Ήδη από χτες, σε πολλές περιοχές ο υδράργυρος χτύπησε τους 40 βαθμούς, ενώ στη Γερμανία, όπου την Τετάρτη σημειώθηκαν θερμοκρασίες 38,6 βαθμών Κελσίου, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, σπάζοντας κάθε όριο θερμοκρασίας για το μήνα Ιούνιο, οι αρχές επέβαλαν όριο χιλιομέτρων ανά την ώρα σε αυτοκινητόδρομο, καθώς παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις στο οδόστρωμα λόγω της ζέστης, ενώ κοντά στο Ροστόκ οι σιδηροδρομικές γραμμές λύγησαν. Ansonsten versuche ich mich tatsächlich von einem klimatisierten Arbeitsbereich zum nächsten zu retten. Στο Ίνσπρουκ της Αυστρίας, αποφασίστηκε να αποσυρθούν από τους δρόμους οι φημισμένες άμαξες που κάνουν βόλτες στους τουρίστες. Εν τω μεταξύ, οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει και αρκετούς θανάτους ανθρώπων που προσπάθησαν να βρουν μια ανάσα δροσιά στη θάλασσα. Γι' αυτό το λόγο, έκτακτα μέτρα σε όλη την Ευρώπη θα λάβουν οι αρμόδιες αρχές για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.
Για δεύτερη φορά μέσα σε 8 ημέρες, η Άγγελα Μέρκελ εμφανίστηκε να τρέμει σε δημόσια εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο, με τις κάμερες να καταγράφουν το γεγονός και τις εικόνες να κάνουν και πάλι το γύρο του κόσμου. Ο εκπρόσωπός της διαβεβαίωσε πως η Γερμανίδα Καγκελάριος είναι καλά στην υγεία της και θα συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά της, με τον διεθνή τύπο πάντως να ζητά σαφείς απαντήσεις για την κατάστασή της. Οργή και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες βίντεο που δείχνει νεογέννητο κοριτσάκι να είναι παρατημένο στην άκρη του δρόμου τυλιγμένο σε μια πλαστική σακούλα. Η μητέρα του μωρού αναζητείται από τις αρχές. Οι αστυνομικοί στην Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών ανοίγουν την κίτρινη πλαστική σακούλα στην άκρη του δρόμου. Μέσα σε αυτή βρίσκουν ένα νεογέννητο μωρό. Καλυμμένο στα αίματα και με τον ομφάλιο λόρο ακόμα εκεί, το μωράκι αρχίζει να κλαίει. Ο αστυνομικός που το κρατά στα χέρια του δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του. Αμέσως το καλύπτουν με μια κουβερτούλα και το απομακρύνουν από τα σκουπίδια. Όλοι είναι σαστισμένοι. Προσπαθούν να ηρεμήσουν το μωρό. Οι άνδρες της αστυνομίας που έχουν σπεύσει στο σημείο προσπαθούν να βγάλουν άκρη, να συνειδητοποιήσουν πώς βρέθηκε το μωρό εκεί. Οι εικόνες αυτές που κάνουν το γύρο του κόσμου και προκαλούν σοκ και οργή καταγράφηκαν από κάμερα που είναι ενσωματωμένη στη στολή ενός από τους αστυνομικούς. Οι αρχές εξακολουθούν να ψάχνουν τη μητέρα του μωρού. Μάλιστα, ανήρτησαν το βίντεο αυτό στον επίσημο λογαριασμό της αστυνομίας στο Twitter με το ερώτημα αν κάποιος είδε πρόσφατα κάποια, ιδίως νεαροί, στην τελική φάση της εγκυμοσύνης. Εκατοντάδες χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν μοιραστεί το βίντεο για να συμβάνουν στην έρευνα και να βρεθεί η μητέρα. Οι άνθρωποι των αστυνομικών αρχών που έχουν υπό την προστασία του το μωρό έχουν ονομάσει το νεογέννητο κοριτσάκι Ίντια. Διαβεβαιώνουν πως είναι πολύ καλά στην υγεία της. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7 παρα 5 με την Έλλη Στάι. Καλό απόγευμα σε όλους.